Ωραία, να σε καλωσορίσουμε στα Πατρία Εδάφη και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρότασή μας. Εγώ ευχαριστώ. Ξεκινάω από τα βαθιά, ξεκινάω κατευθείαν με την ουσία. Θέλω να μας εξηγήσεις γιατί αυτά τα δύο μάτς με την εθνική ομάδα είναι κρίσιμα και αν τα αντιμετωπίζετε εσείς τόσο κρίσιμα όσο είναι. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, διότι είναι επίσημα πλέον για τους προκριματικούς αγώνες του Euro. Και από τη στιγμή που είναι επίσημα, σημαίνει ότι οι βαθμοί μετράνε. Και είναι και πολύ σημαντικά επίσης, διότι χάσαμε το πρώτο παιχνίδι, ξεκινήσαμε αρνητικά. Και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αυτές τις δύο νίκες. Πόσο μπορεί να επηρεάσουν οι τραυματισμοί τη συνοχή της ομάδας? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχάριστο, ότι αρκετά παιδιά δεν μπορούν να μας βοηθήσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή και είναι και βασικά στελέχη. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας προβληματίσει πάρα πολύ, διότι έχουμε πολλούς παίχτες, θεωρώ ότι μπορούν να καλυφθούν τα κενά και εύχομαι να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Γιώργος Καραγκούνης, μέχρι πέρυσι συμπαίκτης στην Εθνική, πλέον είναι δίπλα σας με έναν διαφορετικό ρόλο. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στην Εθνική Ομάδα? Ο Γιώργος είναι ένα κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα το όνομά του. Όπως ο Γιώργος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που κατέκτησαν τον Euro του 2004. Η πορεία του, οι επιτυχίες του, η καριέρα του είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι πολύ σημαντική και μόνο η παρουσία του που βρίσκεται σε εμάς. Δίνει ένα κύρος στην ομάδα. Βοηθάει τους νέους παίκτες να καταλάβουν τι κλίμα υπήρχε, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το κλίμα. Γιατί ήταν ένα κλίμα επιτυχημένο που χρειαζόμαστε αυτές τις επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του και νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Λεγόταν πολύ έντονα και είχε ακουστεί πολύ έντονα για τις σχέσεις των παλαιών με τους νεότερους ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα. Θεωρείς ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, ή ήταν κάτι το οποίο διωγγώθηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ γνωρίζουμε, διωγγώνται λίγο τα πράγματα στον τύπο στην Ελλάδα. Όμως πάντα πρέπει να κρίνουμε και να μιλάμε βάσει αποτελέσματος. Και από τη στιγμή που η παλιά φουρνιά είχε τα αποτελέσματα, είχε δείξει το δρόμο των επιτυχιών τα τελευταία 10 χρόνια, εκ των υστέρων σημαίνει ότι κάτι έκαναν σωστά. Αυτό έπρεπε να περαστεί από φουρνιά σε φουρνιά ποδοσφαιριστών και νομίζω ότι φάνηκε αυτό και μέχρι τα τελευταία παιχνίδια που παίξαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα πήγαμε εξαιρετικά και θέλουμε και συνεχίζουμε να έχουμε ανάλογη πορεία. Το καλοκαίρι λοιπόν ακούστηκε ότι θα πας στην Μπενφίκα, τελικά δεν πήγες. Τι δεν είχε η Λισαβόνα και είχε το Ουντινέ και έμεινες? Ωραίες μακαρονάδες. Εντάξει, ήταν ένα ενδιαφέρον της πορτοκαλικής ομάδας, το οποίο με ενημέρωσαν και εμένα από την ομάδα μου ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και θα έπρεπε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο της μεταγραφής. Προχώρησε, θεωρώ, οι συζητήσεις σε προχωρημένο επίπεδο έφτασαν, όμως δεν κατέληξαν να γίνει η παντριά που λέμε. Τελευταίες μέρες λίγο ήταν σε θέματα το να πάω δανεικός ή με μορφή μεταγραφής και κάποιες λεπτομέρειες ως πάνω που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και έμεινα στο Ούντινε. Τελικά και των πραγμάτων και του αποτελέσματος μέχρι στιγμής τουλάχιστον καλώς έπραξες, διότι η Ουντινέζε είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, καλή πορεία και νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρείς ότι η φετινή χρονιά είναι η δική σου ανήκει? Νιώθω πολύ καλά. Αυτό που με ευχαριστεί αυτή τη στιγμή είναι ότι νιώθω πολύ καλά. Γενικότερα από την αρχή που πήγα στο Ούντινε και ξεκίνησα την προετοιμασία, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι την ομάδα, η οργάνωση, η νοοτροπία της, το προπονητικό team. Γενικότερα όλο το κλίμα της ομάδας μου έκανε. Μου έβγαζε κάτι πολύ θετικό και χαίρομαι που έχουν έρθει έτσι τα πράγματα. Παίζω και έχω βοηθήσει την ομάδα στα παιχνίδια που έχουμε αγωνιστεί. Και αυτό πραγματικά νιώθω πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, μια και επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, μη σε κρατάω εδώ. Να πάμε μια βόλτα μέχρι τη θάλασσα, να μου πεις πώς περνάς στο Ούντινε. Πώς είναι λοιπόν μια μέρα σου εκεί? Μια μέρα, λοιπόν, είναι... Ξεκινάμε με προπόνηση το πρωί, πρωινές συνήθως ώρες, μεσημέρι φαγητό στο γήπεδο,
Απόγευμα σπίτι, ξεκούραση. Και το βραδάκι έτσι μια μικρή βόλτα, γιατί εντάξει είναι και μικρή πόλη, δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνεις. Μια βόλτα στην πόλη και μετά πάλι σπίτι, ξεκούραση. Έχεις φίλους εκεί? Έχω τους συμπαίχτες. Αυτό εννοώ, κάνουν παρέα. Έχω συμπαίχτες, κάνουν παρέα. Ευτυχώς είναι και ο Παναγιώτης μαζί. Οπότε πολύ σημαντικό να είσαι στο εξωτερικό και να έχεις και συμπαίχτη Έλληνα, είναι ό,τι Ιταλικά καλύτερο. Ιταλικά μιλάς καθόλου? Προσπαθώ, τον παλεύω. Έλα, τι λέξεις έχεις μάθει? Έχω μάθει τις άσχημες λέξεις πρώτα. Εκτός από τις άσχημες, πες μας μια καλή, δεν γίνεται μπροστά στην κάμερα. Εντάξει, το buongiorno, το comestai. Α, τα δύσκολα. Τα γνωστά. Τα δύσκολα. Όπως μου λένε οι Ιταλοί, καλημέρα, καλησπέρα, τους λέω και εγώ τα ίδια. Μάλιστα, ωραία. Μαγειρεύεις? Έχει καμιά μακαρονάδα, αποκλείται να μην έχει μάθει να φτιάχνει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο. Τώρα, όποιο σου λέει ότι δεν ξέρει. Και γιατί το λες αυτό? Γέννης άνθρωπος, όλοι δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει να φτιάχνει μέχρι να. Όχι, νομίζω εντάξει, τα βασικά μπορώ να τα φέρω πέρα. Μπορώ. Λοιπόν, μια και είπα Γέννης τώρα, γιατί πολλοί το ρωτάνε αυτό. Όλοι οι συμπαίκτες σχεδόν έχουν αποκατασταθεί. Θα έρθει η ώρα σου και σένα. Θα έρθει η ώρα, μου λες, λογικά. Σε όλους έχετε κακό. Είναι στα μέσα σχεδιά σου? Αυτά δεν μπορεί να τα προβλέψεις. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να προβλέψεις. Είναι τυχερά. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και πλέον οι απαιτήσεις στη θέση του τερματοφύλακα είναι αυξημένες. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει, πιστεύεις, ένας τερματοφύλακας για να θεωρείται επιτυχημένος? Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται χρόνια μετά. Όσο περνάει ο χρόνος, εξελίσσεται. Γι' αυτό πλέον ο τερματοφύλακας χρειάζεται να παίζει και με την μπάλα καλά στα πόδια. Είναι ένα προσόν πάρα πολύ σημαντικό που χρειάζεται για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό προσόν είναι να μπορείς να προβλέψεις τις καταστάσεις και τις φάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στην περιοχή σου. Να διαβάζεις το παιχνίδι και να παίρνεις τις σωστές τοποθετήσεις. Αυτό θα σε βοηθήσει ώστε να μην χρειαστεί να κάνεις την πιο δύσκολη απόκρουση. Γιατί σημαντικό για έναν τερματοφύλακα είναι να είναι σταθερός και να βγάζει αυτά που πρέπει να βγάζει. Δηλαδή το να βγάλεις ένα απίστευτο σουτ και να φας τα εύκολα, αυτό δεν είναι ωραίο. Πριν από αρκετά χρόνια που σου είχα κάνει μια συνέντευξη, που τότε δεν είχες χρόνο συμμετοχής, μου είχες πει ότι το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να βρεθώ μπροστά στο Μέση και γιατί όχι να πιάσω και το σουτ του. Τελικά, κάποια χρόνια μετά, το πέτυχες. Μίλησε μου λίγο για εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσα να σου είχα πει και 5 νούμερα να παίξουμε στο τζόκερ, δηλαδή. Δεν μου τα είχες πει, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν είσαι μικρότερος ονειρεύεσαι να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Να ανταγωνιστείς στους καλύτερους, να δεις αν θα μπορούσες να αναμετρηθείς μαζί τους, ποια θα ήταν η κατάληξη. Γενικότερα όταν είσαι μικρός σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Εντάξει, τα έφερε έτσι η τύχη που βρέθηκα και εγώ αντιμέτωπος με πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς είναι και ο Μέση και για καλή μου τύχη κέρδισε η ομάδα μου πέρσι. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές πλέον επιλέγουν τη λύση του εξωτερικού. Μάλιστα στην Ιταλία έχει γίνει ελληνική παροικία πλέον. Θεωρείς ότι ένας ποδοσφαιριστής που έχει στόχους και θέλει να φτάσει ψηλά, είναι αναγκαίο κακό το να φύγει στο εξωτερικό? Δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρείται όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικότερα η κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιονδήποτε δοθεί η δυνατότητα να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας, ακόμα και διαβίωσης, νομίζω ότι θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Έτσι και για πολλούς, όπως και για μένα, μου δόθηκε μια δυνατότητα, μου έτυχε μια πρόταση πολύ δελεαστική. Το σκέφτηκα καλά, δεν ξύπνησα ένα πρωί και λέω πάω φεύγω, ήταν πολύ συνειδητή η απόφασή μου και χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεφες στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω γιατί έχω όλα όσα χρειάζομαι σαν ποδοσφαιριστής. Έχω δηλαδή τις ανέσεις που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής, να είσαι σε μια ομάδα πολύ οργανωμένη, να είσαι σε μια. Να παίζεις σε μια χώρα που να σέβονται τον ποδοσφαιριστή και να ευχαριστιέσαι το άθλημα. Όταν πηγαίνεις δηλαδή στην Κυριακή και ευχαριστιέσαι όταν παίζεις και τελειώνει το παιχνίδι και νιώθεις γεμάτος και χαρούμενος, νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι την επιστροφή. Αυτό είναι κάτι που λείπει εδώ στην Ελλάδα.
Τι έχεις κρατήσει από τη θητεία σου στον Παναθηναϊκό, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα σε εισαγωγικά που έχεις πάρει? Εντάξει, έθετε ότι πήρα πολλά μαθήματα στον Παναθηναϊκό, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αλλά μαθήματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουν πολλά χρόνια στην ομάδα, σε καλές και σε πολύ κακές στιγμές θα έλεγα. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα και εκτός από τιμή ήμουν πολύ χαρούμενος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Όμως αλλάζουν τα δεδομένα και ήθελα και εγώ να αναζητήσω κάτι διαφορετικό. Δεν μου είπες το μάθημα που πήρες όμως. Το μάθημα που πήρα ήταν σοφό. Ήταν σοφό ότι πάντα πρέπει να αγωνίζεσαι και να μην τα παρατάς ποτέ. Στον Παναθηναϊκό πλέον από ανάγκη μπορεί ή και από τακτική μπορεί χρησιμοποιούν νέους ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι μια τακτική και λογική που σε βρίσκει σύμφωνο? Φυσικά και με βρίσκει και θα μπορούσε να γίνει και παλιότερα αυτό. Δυστυχώς τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ μετρημένα και αν δεν ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη τακτική, πολλές ομάδες δεν θα μπορούν να υπάρχουν κιόλας. Βλέπουμε ότι γίνεται ένα πρωτάθλημα το οποίο κάποιες ομάδες αδυνατούν να πάρουν και την άδεια ακόμα για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί να ακουστεί και αστείο αν το πεις αυτό στο εξωτερικό, όμως είναι πραγματικότητα. Επειδή έχω ζήσει και εδώ πέρα, εδώ έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχουν οι ποδοσφαιριστές στον αγώνα σε 1,5 χρόνο χωρίς να πληρώνεσαι. Επειδή ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι μπορεί κάποιος να είναι ποδοσφαιριστής και να τρέχουν τα εκατομμύρια από τις τσέπες του, δεν είναι έτσι τα πράγματα για όλους. Πραγματικά υπάρχουν πολλά παιδιά που ζορίζονται ακόμα και για να επιβιώσουν και είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο αυτό. Είναι πολύ άσχημο. Αλλάζω λίγο το κλίμα και σε πάω λίγο στις μέρες του Μουντιάλ. Είχες αντιληφθεί τι ακριβώς γινόταν στα μέσα μαζικής δικτύωσης για σένα? Όχι. Αποκλείεται. Εντάξει, αποκλείεται. Δεν είμαι και από τους τύπους που θα ξυπνήσω το πρωί να πάω εφημερίδες, να δω τι γίνεται, τι γράφεται. Το ότι ας πούμε σε βγάλανε τον πιο όμορφο και εμφανίσιμο ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ, δεν το γνωρίζεις? Το γνωρίζω, το έμαθα. Είναι κάτι που ασπάζεσαι? Εντάξει, τι να πω. Μπορώ να πω κάτι. Ο καθένας έχει γνώμη του. Οπαδούς έχεις φανατικούς και στο γυναικείο και στο αντρικό φύλο. Πες μου τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης από έναν φαν και κάτι που δεν σου άρεσε που σου έχει κάνει κάποιος. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης πάντα είναι το τετ-α-τετ. Να έρθει οποιοδήποτε και να σου πει ό,τι θέλει, είτε θετικό είτε αρνητικό. Θυμάσαι έτσι ένα περιστατικό που σου έχει μείνει, που ήταν λίγο ξεχωριστό σχέση με τα υπόλοιπα? Δεν ξεχωριστώ, όχι. Νομίζω ότι εντάξει, έχουν έρθει κάποια έτσι, παιδάκια μικρά, ας πούμε, ξέρεις, και με αγκαλιάζουν. Αυτά είναι πολύ έτσι, συγκινητικό και γενικότερα. Κάτι το οποίο που έχει γίνει και δεν σου άρεσε? Το αρνητικό είναι κυρίως μέσα με τα μέσα δικτύωσης, αυτά με τα Facebook, το Twitter και όλα αυτά τα οποία δεν έχω στην κατοχή μου κανένα. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω καμία σελίδα σε κανένα από αυτά. Έχουν παρουσιαστεί πάντως κατά καιρούς κάτι? Ναι, το έχω μάθει, ναι, το έχω μάθει. Δεν είναι δικά μου όμως αυτά. Δεν είναι δικά μου. Και δυστυχώς εντάξει, γράφουν διάφορα σχόλια ότι είμαι εγώ ή ότι κάποιες φωτογραφίες που ανεβάζουν. Ναι, αυτά δεν τα χρησιμοποιώ εγώ καθόλου. Τέτα τέτ λοιπόν. Ορέστης versus Χριστίνα. Ποια ομάδα υποστήριζες από μικρός? Παναθηναϊκό. Ποιον θα καλούσες ή ποια σε γεύμα? Τον Άντι Γκαρσία. Ανταλλάξουμε απόψεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη αξία στη ζωή σου? Οικογένεια. Ποιον αθλητή έξω από το χώρο του ποδοσφαίρου θαυμάζεις και γιατί? Φέντερερ. Τι φοβάσαι περισσότερο στη ζωή σου? Αεροπλάνα. Έχεις κάποιο γούρι? Όχι. Ποιος είναι ο ήρωας των παιδικών σου χρόνων? Σούπερμαν. Αν η ζωή σου γυριζόταν ταινία, ποιος θα ήθελες να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο? Όπως είπα, Άντι Γκαρσία.